Ο Γρηγόρης έβαλε τις φωνές στην Νάντια Μπουλέ. Έλα μωρέ τώρα που έφαγε ο Γρηγόρης, γιατί ο Γρηγόρης έβαλε τις φωνές. αυτό εντάξει, ξεκινάει το παιχνίδι, παιδιά. Καλή επιτυχία. Θες σχολιασμό. Καλή επιτυχία, λέω. Κοίταξε, ξεκινάει μια εκπομπή και πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε ίντριγκα γύρω από αυτή. Είναι απίθανο αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε τσακωμούς, διαζύγια, γάμους, φαγητά, επεισόδια, κάτι. Δηλαδή κάθε μέρα Γρηγόρης Αρναούτογλου. Καλό. Να σου πω ένα λόγο που έβαλε τις φωνές. Και Νάντια Μπουλέ. Γιατί έβαλε τις φωνές στην Νάντια. Δεν το άρεσε τον ηθικό που θα πάρει. Ξέρω εγώ. Γιατί παντρεύονται. Εγώ έτσι το βλέπω. Ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν παντρευτεί αυτοί. Μέχρι το τέλος του 2010. 11. Έτσι η σεζόν που τρέχουμε. Α, τη σεζόν. Μιλάμε. Μέχρι το καλοκαίρι, να το πω έτσι. Μέχρι το καλοκαίρι. Θα έχουν... Αυτό μα δίνει είδηση τώρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Γιατί τον Αρναούτο τον έχει πετύχει και έξω από τον Αλφα εκεί και του έχει πάρει. Φρούσε το σκουφάκι, το θυμάμαι. Σε βλέπω, ρε, σε βλέπω. Όχι, τώρα τον έκανα χωρίς σκουφάκι. Μου άλλαξε και λούκα, δυνάτησε. Α, τον έκανε και, μπράβο, τον έκανε και χωρίς σκουφάκι. Απάντησε και όλα αυτά που λένε ότι μαγείρεψε τη... την πρόσληψη τη. Τι σου είπε για την Άντια και το. Μια πολύ σωστή κουβέντα. Ότι στην τηλεόραση δεν γίνεται χατήρια. Δεν μπορεί να βάζει δηλαδή σε μια εκπομπή μπροστά, μπροστινό, παρουσιαστή, κάποιον μόνο λόγω φιλία. Τι λε τώρα, μόνο που δεν γίνεται. Λόγω φιλία. Έλα, ρε Νικόλα, τώρα. Εντάξει. Θυσιάζει ένα διευθυντή. Έλα, ρε Νικόλα, τώρα. Θυσιάζει ένα διευθυντή στη θέση του να βάλει μια αποτυχημένη κάπου. Μα δεν είπαμε ότι. Να σου πω κάτι. Στοιχειοδό να πληρεί τι προποθέσει και να είναι καλή. Και βέβαια μια φιλία μπορεί να δώσει το προβάδισμα έναντι κάποια άλλη που έχει τι ίδιε ικανότητε, θα πω εγώ. Επειδή... Και δεν έχει τη φιλία. Επειδή... Έλα, ρε Νικόλα, τώρα. Επειδή... Στο κόντρα ήρθε, ρε Νικόλα. Θα σου πω κάτι. Δεν μπορεί να βάλει μπροστά σε ένα μεγάλο budget. Σε ένα μεγάλο project όπως είναι αυτό που έχει τρελή παραγωγή, έτσι. Ναι. Να βάλεις μια κοπέλα μόνο και μόνο για μια φιλία. Όσο ο φίλος και να είσαι με κάποιον. Δηλαδή, αν μου στείλεις εσένα την κοπέλα σου, να την βάλω με παρουσιάστρα. Δεν μπορώ να την βάλω. Γιατί δεν ξέρω αν θα μου βγει το ρίσκο. Σου είπα κάτι άλλο. Σου είπα κάτι άλλο. Εδώ δεν πρόσεξε. Σου λέω ότι ανάμεσα στον Τζιλιπινουδάκη και τον Μάρκο, που έχουν ενδεχομένως ίδιες ικανότητες, ο Κώστας επιλέγει τον Μάρκο γιατί είναι φίλος του. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όχι. Γιατί κάνανε δοκιμαστικά, επειδή το ξέρω το ψεύτο χώρο. Δεν λέω για το συγκεκριμένο. Θα σου πω για το συγκεκριμένο. Εγώ δεν αμφισβητώ τις δηλώσεις του Γρηγόρη ότι δεν έπαιξε ρόλο δεν η φιλία του με το Λάτσιο. Δεν υπάρχει το Γρηγόρη. Αυτό το πιστεύω. Αλλά το γενικότερο πλαίσιο δεν πιστεύω. Το γενικότερο πλαίσιο εντάξει. Το γενικότερο πλαίσιο. Αλλά σε αυτό το κομμάτι, επειδή ξέρω ποιοι κάνανε δοκιμαστικά και πόσοι κάνανε δοκιμαστικά. Ποιοι κάνανε. Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης. Ναι. Μιλάμε, κλαίγανε η κάμερα μάνα από τα χέρια, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι πληροφορία από μέσα. Δεν μπορούσε να σταθεί στην κάμερα ίσια. Πώς θέλω να σου πω. Είναι πάρα πολύ. Ωραία, ο Αντώνης Ωρέμος του κάνανε πρόταση. Να παρουσιάσει το πρόταση δεν του κάνανε δοκιμαστικό. Ναι, δοκιμαστικό του κάνανε, αλλά δεν προχώρησε. Μάλιστα. Δηλαδή, απλά σου δείχνω ότι υπάρχει. Θέλανε το αντίπαλο δέος του Ρουβά, ε. Ναι. Θέλανε το αντίπαλο δέος του Ρουβά. Εντάξει, δεν θα παίζα απέναντι από το X-Factor, θα παίζα απέναντι από το παιχνίδι του Γρηγόρη. Απέναντι από το παιχνίδι του Γρηγόρη. Και να σου πω κάτι. Αυτή η ίντριγκα, επειδή φέτος τα μπάτζετ είναι περιορισμένα όπως ξέρει σε όλα τα κανάλια, η διαφήμιση των προϊόντων της τηλεόρασης θα γίνει μέσα από κόντρες. Εγώ το πιστεύω και το βλέπω αυτό, δηλαδή ότι γίνεται ήδη.